Γιώργο Μουστουρούλη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, ως Υπουργός Ανάπτυξης όταν ήταν. Θα ήθελα να ρωτήσω 2-3 πράγματα. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω είναι αν θα είστε στην επόμενη συνεδρίαση που θα κάνουμε του Περιφερειακού Συμβουλίου σύντομα, μέσα στις επόμενες ημέρες, για να ξέρω αν θα προβώ τώρα σε ερωτήσεις ή θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν όλη αυτή την ώρα, ή θα πρέπει να συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Με βάση εφόσον προσκληθώ, θα είμαι. Εφόσον προσκληθώ, θα είμαι. Για 30 δευτερόλεπτα θα πω λίγο κάτι, κυρία Πρόεδρε, γιατί καταρχήν περίμεναν τόση ώρα όλοι οι πρόεδροι των συλλόγων εστίασης και οι επίτιμοι προσκεκλημένοι για να ακούσουν την πρόταση του Περιφερειάρχη, αλλά ο κύριος Περιφερειάρχης δεν είπε κάποια πρόταση προς τους εστιατόρους και τους συλλόγους εστίασης. Ένα είναι αυτό, σαν παρατήρηση, ας το πούμε δική μου. Δεύτερον, περιμένουμε 2 μήνες όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για να τοποθετηθούμε. Λίγη ημερομηνία, έρχεται η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, την οποία συμμετείχε ο κ. Μουστουρούλης, εχθές και χωρίς να έχουμε γνώση αυτής, και φαίνεται ότι είμαστε σήμερα εκτός χρονοδιαγράμματος. Δεν ξέρω, δηλαδή, απραξία, αδράνεια σημαίνει αυτό εκ μέρους του Περιφερειάρχη, δεν ξέρω τι σημαίνει. Κύριε Μουστουρούλη, θα ήθελα να ρωτήσω 2-3 πράγματα. Άκουσα πάρα πολύ καλά την εισήγησή σας αναφορικά με τη δίκαιη μετάβαση. Καταρχήν να πω ότι εμείς εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τη θεωρούμε ενιαία ως προς το όλον. Και με βάση αυτό που είπε ο κύριος Κώτας προηγουμένως, αναφορικά με 107 εκατομμύρια ευρώ που θα βγουν κάποια προγράμματα τα οποία θα επιδοτούν εξ ολοκλήρου 100% και τον μισθό και την ασφάλιση, θα θέλαμε να βγει για όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο για τις λιμνητικές περιοχές, ώστε να δείξετε και κάποια, ας το πούμε, κάποια ενιαία συμμόρφωση επάνω σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, οι μελέτες που είχαν αναρτηθεί, μας είπατε για κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν αναρτηθεί, δεν έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια εμείς ως Περιφερειακή Σύμβουλη αναφορικά με τις 15 περίπου μελέτες τις οποίες είδα στην εισήγησή σας, και θα ήθελα να ενημερωθούμε το συντομότερο. Θα προσπαθήσω να μπω και εγώ μέσα να δω τι γίνεται, έτσι ώστε να είμαστε και έτοιμοι περισσότερο για την άλλη εβδομάδα. Στο σχεδιάγραμμα, βέβαια, για το EBITDA που αναφερθήκατε αναφορικά με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα προφόρων και αποσβέσεων, στη σελίδα με το EBITDA, διαφαίνεται ότι μέχρι το 2011 υπήρχαν κέρδη. Τα κέρδη σταματάνε από το 2012 και μετά, όπου ξεκίνησαν τα δικαιώματα ρήπων, όπου σταμάτησαν, ας το πούμε, τα δωρεάν δικαιώματα ρήπων. Οπότε, με βάση τα δικαιώματα ρήπων του χρηματιστηρίων ρήπων, ήρθε σε αρνητικά πλαίσια, ας το πούμε έτσι, όλη η κατάσταση. Ενώ εξαιρέθηκαν χώρες όπως η Πολωνία και κάποιες άλλες χώρες, εμείς μόνο για 1% περάσαμε σε μια φάση στην οποία την επόμενη χρονιά δεν μπορέσαμε ούτε και το 2014, γιατί δεν ζητήθηκε από εμάς να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια δικαιώματα ρήπων, ώστε να μην είναι ζημιογόνα η όλη κατάσταση. Τώρα αναφορικά με όλα τα υπόλοιπα, θα ήθελα να σας θέσω κάποια ερωτήματα στο επόμενο, επόμενο συμβούλιο, με το δεδομένο ότι ο χρόνος τώρα είναι πάρα πολύ. Κύριε Κατατζάκη, το μικρόφωνο σας. Συνεχίστε, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν σας άκουσα. Τελείωσα. Λέω ότι έθεσα κάποια ερωτήματα στον κύριο Μουσουρούλη, απλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να τα απαντήσει τώρα ή αν θα κάνουμε κάποια συζήτηση στο επόμενο. Ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλε, όχι τοποθετήσεις. Ο κύριος Γιάτσου, παρακαλώ.